Μια ολόκληρη περιοχή στη δίνη της Δυσοδείας. Ένας ολόκληρος δρόμος βουλιάζει με τα βοθρολήματα που ξεχύνονται από τους σωλήνες από το αντλιοστάσιο και έχουν πορεία κατευθείαν προς τα σπίτια. Ώρα 10 το βράδυ, στην οδό Αγίου Δημητρίου στον Κατσαμπά, ακριβώς πίσω από την εκκλησία. Εκεί μέσα έπεσε τα μάξι. Μέσα στην τρύπα έπεσε τα μάξι. Για να το βγάλω να μην πληγούν. Και εγώ πήγα και πήγα μέσα για να βγάλουμε τα μάξι. Για να μην παίρνει τα νερά μέσα στα μάξι από γη. Ήταν μέσα. Εγώ έπεσα στο βόθρο μέσα κανονικά. Αυτό το χάλι είναι χρόνια. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αν έχουμε παιδιά. Το αυτοκίνητο έπεσε μέσα στο φρεάτιο. Δεν γίνεται κατάσταση αυτή. Κάθε λίγο και λιγάκι να γίνονται αυτά πράγματα. Για να βγάλουμε τα μάξι μπήκαμε στο φρεάτιο. Θέλω να σας μιλήσω από τις ανακοινιάσεις. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι που φοβούνται για την υγεία τους και δεν αντέχουν τη μυρωδιά, ζητούν απεγνωσμένα λύση από τους αρμόδιους. Θα μας πνίξουμε. Τι πρέπει να γίνει τώρα εσύ. Δεν θα ανάρθουν οι αρμόδιοι, ας πούμε, να κάνουν κάτι. Τα ίδια προβλήματα κάθε μέρα. Τα ίδια προβλήματα. Ανήκαν οι όλοι. Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι του Κατσαμπά, όπως οι ίδιοι μαρτυρούν. Δυστυχώς τη μυρωδιά δεν μπορεί να την καταγράψει ο τηλεοπτικός φακός. Οι εικόνες όμως μιλούν από μόνες τους. Ποταμός ολόκληρος ήταν. Κάθε πότε γίνεται αυτό. Είναι από τη Μεγάλη Παρασκευή αυτό συνέχεια. Δεν τα φτιάχνουν σωστά, φράζουν, ξεχυλίζουν. Συχνά είναι αυτά τα προβλήματα. Εδώ κρατάμε αρχείο βλαβών. Υπερβάλλουν. Το ότι συμβαίνουν ζημίες βεβαίως και συμβαίνουν. Συνεργείο της ΔΕΙΑΗ έφτασε στην περιοχή για να εντοπίσει τη ζημιά. Τελικά οι εργασίες ξεκίνησαν την επόμενη μέρα το πρωί. Συνέχεια έχουμε το πρόβλημα αυτό. Μπαίνουν μέσα σπίτια. Μέσα σπίτια μας. Το αντλιοστάσιο λιμάτων δυσλειτουργούσε. Με αποτέλεσμα να βγαίνουν και λίματα στην επιφάνεια. Και από τις 6.30 ώρα το πρωί εμείς δώσαμε εντολή σε βιτιοφόρα να αντλούν τα λίματα για να μην μολύνουν και παράλληλα συνεργείο μας επισκευάζει τη ζημία η οποία συνέβη στις σωληνώσεις. Είναι κατοικημένη περιοχή. Θα πεθάνουμε από τη βρώμα. Έχουμε πάρει εδώ και μισή ώρα. Κάτι πρέπει να γίνει. Θέατρο του παραλόγου στον πλημμυρισμένο από τα βοθρολήματα δρόμο με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους κατοίκους.